está aquí, padre. Pues me está comía comiendo y atrasía. Διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση της κατηγορουμένης, μητέρας της 12χρονης. Πραγματικά με θλίβει, ειλικρινά σας το λέω, το γεγονός ότι στα τόσα χρόνια που κάνω δικηγορία, πρώτη φορά βλέπω μια ελληνέστατη γραφεία όσον αφορά τη μητέρα, με ελάχιστα στοιχεία, πραγματικά σας το λέω, με εξηγήσεις και από το ίδιο το 12χρονο παιδί, που έδωσε και μια τρίτη κατάθεση και έχει αναφέρει ότι η μητέρα της δεν γνώριζε απολύτως τίποτα. Ένα βιαστικό ένταλμα από την κυρία ανακρίτρια, το οποίο βέβαια συνεχίστηκε με την διάταξη για προσωρινή κράτηση. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς θα προσφύγουμε και εντός της νομίμου προθεσμίας κατά της διάταξης της ανακρίτριας. Και από εκεί και μετά θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η δικογραφία για να αποδειχθεί η αθωότητα της εντολέως. Κυρία Τεραχοπούλου, πείτε μας και εσείς τι υποστήριξε.